Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Είστε από τους πρώτους, ξαναλέω, μπορεί και ο πρώτος που τόσο έντονα και ξεκάθαρα είπατε ότι παιδιά αυτή η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική. Και έχετε το ΚΑΣ ναι, να σας επιβεβαιώνει και εσάς μεταξύ άλλων, εντάξει, πέρα από τους νομικούς του ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ γενικότερα, αλλά νομίζω επιβεβαίωσε και εσάς. Νομίζω ότι χαμογελάσατε όταν είδατε λίγο την απόφαση. Όχι, απλά αισθάθηκα δικαιωμένος, διότι στις προβλέψεις που είχα κάνει είχα πει δύο πράγματα. Ότι πρώτον δεν μπορεί να είναι δεσμευτική, αυτός είναι νομικός παραλογισμός. Και δεύτερον είχα πει, και ίσως δεν ξέρω αν με είχε προλάβει κάποιος να μου το πει, δεν ξέρω, είχα πει ότι για μένα η πιθανότερη απόφαση από το ΚΑΣ είναι να έχουμε μία αναπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή Εφέσεων προκειμένου να δικαστεί στην ουσία. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου. Υπάρχουν καταγεγραμμένες δηλώσεις μου, για να μην πει κάποιος ότι είμαστε μετάχθες των προφήτες. Και επίσης έχω προβλέψει και κάτι το οποίο πιθανολογώ εγώ, είναι πολύ βέβαια παρακινδυνευμένη η πρόβλεψή μου, όμως δεν είναι νομικά βάσιμη, γιατί το έχω πει εδώ και κάποιους 4-5 μήνες όταν πρώτο ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, πριν ακόμη εκδικαστεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρξει καμία ποινή απολύτως, διότι δεν υπάρχει νομικό υπόβαθρο για να τιμωρήσει κανείς τον ΠΑΟ. Έστω και αν διαπιστωθεί αυτό που ονομάζουν πολυδιοκτησία. Αυτό θυμηθείτε το όταν και εφόσον συζητηθεί αυτή η υπόθεση. Κύριε Σμιοφορίδη, το ΚΑΣ τι μας λέει σε απλά ελληνικά, χωρίς νομικούς όρους? Το ΚΑΣ λέει απλά ότι δεν μπορώ να αποδεχτώ εγώ σαν όταν το Διοικητικό Δικαστήριο μια υπόθεση να μην δικάζεται στο ουσιαστικό της μέρος και μία γνωμοδότηση ενός οργάνου που βρίσκεται εκτός πεδίου ποδοσφαιρικού, αθλητικού ποδοσφαιρικού πεδίου και κανονισμών, να στην ουσία η γνωμοδότηση αυτή να μετατρέπεται σε απόφαση και μάλιστα απόφαση δεσμευτική για δικαστήρια τα οποία αποτελούνται από τακτικούς δικαστές. Αυτό είναι ένας νομικός παραλογισμός, για να μην πω τίποτα περισσότερο. Είναι αδιανόητο. Όλοι όσοι επιμένανε και άκουσα και κάτι συναδέλφους, τους άκουγα και τους ακούσατε κι εσείς, να αναφέρονται και να εκφράζουν νομικές αηδίες που πρέπει κανονικά να κρυφτούν και να μην ξαναμιλήσουν, και το λέω έτσι ευταυσώς, να μην ξαναμιλήσουν, ότι η κρίση στο ουσιαστικό μέρος είναι βασικό σημείο κάθε υπόθεση που αφορά το ποδοσφαιρικό χώρο, και αυτό είναι μια κατευθυντήρια οδηγία που υπάρχει τόσο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία όσο και από την UEFA, αλλά και πρέπει να είναι και μια κατευθυντήρια οδηγία προς τα όργανα, τα ποδοσφαιρικά, τα πειθαρχικά όργανα, για να εκφράζουν την άποψή τους και να παίρνουν αποφάσεις κατά το ουσιαστικό μέρος και όχι ένα τυπικό μέρος από μια επιτροπή η οποία βρίσκεται εκτός του ποδοσφαιρικού τόξου, του νομικού ποδοσφαιρικού τόξου, η οποία στην ουσία επιβάλλεται σε ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι απίστευτο. Επειδή είπατε όσοι κάτι. Ναι, για τελειώστε και θα σα ρωτήσω. Αν αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να ζητήσουν συγγνώμη από τους ακροατές και από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν την υπόθεση, να ζητήσουν μια συγγνώμη για όσες νομικές αηδίες έχουν πει μέχρι σήμερα. Να ρωτήσω το εξής, γιατί πιάνομαι από αυτό που είπατε και στο ξεκίνημα των όσων είπατε. Αφήστε την υπόθεση, αν είναι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Ξάνθη, οτιδήποτε. Νομικά. Αυτό θέλω, τη νομική σας άποψη. Και καταλάβαμε πάρα πολύ καλά και πλέον το καταλάβαμε τη βούλα του ΚΑΣ, ακριβώς αυτό που μας εξηγήσατε και εσείς τώρα για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και το κατά πόσο μπορεί να παρεμβαίνει, που δεν πρέπει να παρεμβαίνει, στα του ποδοσφαίρου. Αν όμως στοιχειοθετείτε μια παράβαση, ότι πείτε ότι ο Άρης έχει κυριαρχική επιρροή στον Πανιόνιο ή έχει πολυδιοκτησία στην Ελλάδα, βγάζοντας απ' έξω την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, υπάρχει νομικό πλαίσιο που να δικάζει, καταδικάζει, να επιρρύπτει ευθύνες? Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν βγάλουμε την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού από το πλάνο, που κακώς και για μένα είναι και ασχολείται με τα αθλητικά, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, με ποιο ακριβώς πλαίσιο θα δικαστεί κάποιος ο οποίος παρανομεί? Γιατί στην ΕΠΟ δεν υπάρχει πλέον, στον ΚΑΠ της ΕΠΟ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είχα θίξει εγώ εξ αρχής και είχα πει. Και το επαναλαμβάνω, πριν από μήνες το είχα πει και με ακούγανε λίγο και μερικοί νομίζοντας ότι έχω κατέβει τον πλανήτη Άρη, ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πεδίο, δεν υπάρχει πρόβλεψη κανονιστική για να τιμωρήσει το ΠΑΟΚ στους κανονισμούς, δηλαδή στον πειθαρχικό κώδικα και στον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.
Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία κατά το νομικό σκέλος. Γιατί μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο. Εγώ έπιασα αλλά... αυτό που είπατε στην αρχή, γι' αυτό σας κάνω την ερώτηση. Κατάλαβα ακριβώς τι είπατε στην αρχή. Έχω δικάσει εγώ περιπτώσεις πραγματικά όπου ακριβώς παρά τη διαπίστωση παραβατικής συμπεριφοράς από τους πελάτες μου, δεν τιμωρήθηκαν ακριβώς λόγω της έλλειψης αυτού του νομοθετικού, του κανονιστικού πεδίου, το οποίο πρέπει να υπάρχει, είναι βασική αρχή του δικαίου. Άρα μπορούμε να πάρουμε ομάδες. Όλοι, άμα θέλουμε. Κύριε Συμβεφορίδη, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον ΕΕΑ, που κατά κάποιο τρόπο είχε οριστεί από τον νομοθέτη, άσχετα αν το κάστη βγάζει άκυρη τώρα, και νομίζω και σωστά κιόλας, το κάνει, δεν μπορεί να. Όχι, δεν μπορεί μια επιτροπή, είναι πάγια θέση με αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μια επιτροπή κρατική να αποφασίζει για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Το έχω πει δεκάδες φορές για υποθέσεις του Άρη, το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, μην τον μπλέκουμε. Δεν υπάρχει όμως νομικό πλαίσιο. Άρα μπορώ εγώ να πάω να αγοράσω μια άλλη ομάδα, ενώ έχω μια άλλη ομάδα και δεν μπορεί να με τιμωρήσει κανείς γιατί δεν υπάρχει νόμος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, ακούστε λίγο. Τα λάθη δεν είναι μόνο το λάθος στη συγκεκριμένη υπόθεση, μάλλον τα λάθη χαρακτηρίζουν και κάποιους άλλους έξω από την ΕΑ και τα λοιπά, και να σου το πω κιόλας για να το καταλάβετε. Mm-hmm. Και όσους ακούνε, γιατί εδώ θα ακούτε πράγματα που προφανώς δεν ακούτε από άλλους είτε συναδέλφους. Καταρχήν, ότι υπάρχει ένας συσχετισμός της ΕΑ είναι ένα άλλο πράγμα. Ο συσχετισμός όμως και ο ρόλος της ΕΑ είναι συγκεκριμένος και φτάνει μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο. Από εκεί και πέρα, καμία απόφαση της ΕΑ δεν μπορεί να είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να γίνεται τελικά απόφαση, ουσιαστικά μια δικαστική απόφαση. Αποφάσεις παίρνουν μόνο τα πειθαρχικά όργανα και μόνο αυτά πρέπει να παίρνουν. Το λάθος ήταν εδώ ότι η ΕΠΟ από τη μία πλευρά κατήργησε τη διάταξη περί πολυδιευθυνσίας και ουσιαστικά με έναν τρόπο συσσαγωγικά εκχώρησε αυτό το δικαίωμα στην ΕΑ. Στην Επιτροπή, μπράβο. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει και πάλι, γιατί η ΕΑ είναι ένα όργανο και δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή που άκουσα τον κύριο Κούγια να λέει ότι είναι όπως οι ανεξάρτητες αρχές. Προφανώς έχει άγνοια των πραγμάτων, έτσι θα το πω ξεκάθαρα, διότι ξεχνάει ότι έχουμε ένα ποδοσφαιρικό χώρο ο οποίος έχει το δικό του ιδιαίτερο δικαιϊκό σύστημα. Θέλουν να το καταλάβουν μερικοί ή όχι. Και ποιο είναι το ιδιαίτερο δικαιϊκό σύστημα? Απλούστατα πάρτε την λειτουργία του ΚΑΣ. Κάνω μια παρένθεση. Το ΚΑΣ, ενώ στην ουσία λειτουργεί ως ανώτατο όργανο ποδοσφαιρικό, έτσι, είναι το ανώτατο, το τελευταίο όργανο, και θα έπρεπε την υπόθεση, ας πούμε, την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων να την δικάσει και να λάβει υπόψη της όλα όσα αυτή είπε, δηλαδή η Επιτροπή Εφέσεων. Τι κάνει στην ουσία? Μπαίνει πάλι από την αρχή στην υπόθεση, εισάγει το θέμα σαν να ήταν η πρώτη φορά που δικάζεται η συγκεκριμένη υπόθεση, λαμβάνει υπόψη του, ας πούμε, και μπορεί να λάβει υπόψη τους μάρτυρες, έγγραφα, οτιδήποτε, δηλαδή μπορεί να λάβει υπόψη του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, τα οποία στις περιπτώσεις είτε των εφέσεων είτε της προσφυγής, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τον Άριο Πάγο, δεν μπορεί να γίνουν. Αυτό τι δείχνει? Ότι είναι μια άλλη διαδικασία, γιατί ο σκοπός και ο στόχος όλων αυτών των επιτροπών στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χώρο είναι να προστατεύσουν το άθλημα, αλλά να το προστατεύσουν μέσα από τη διάγνωση της ουσιαστικής αλήθειας μιας διαφοράς και όχι τυπικών, έτσι αν θέλετε, δικονομικών τερτυπιών, να το πω έτσι, που έχουμε στην Ελλάδα εδώ πέρα, όπου μετατρέπουμε μια γνωμοδότηση σε απόφαση. Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Δηλαδή οι άνθρωποι προφανώς, και γι' αυτό βγάλαν και γρήγορα την απόφαση. Ακούστε το λίγο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Τα μέλη της Επιτροπής μου προφανώς μόλις πήραν τις προσφυγές και είδανε το ιστορικό, είχαν ήδη κατασταλάξει τι θα κάνουν. Δεν χρειάζεται να το σκεφτούν. Δεν χρειάζεται να το σκεφτούν πάρα πολύ. Καταλάβετε το. Και νομίζω το... Ναι, αλλά τώρα χωρίς την ΕΑ δεν υπάρχει όμως πουθενά νομικό πλαίσιο, αν υπάρχει παράβαση, να τιμωρηθούν οι ομάδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, η διάγνωση της ΕΑ, ναι, ως ένα στοιχείο για να διαπιστωθεί η παραβατικότητα. Α, μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί. Δεν είπε το ΚΑΣ, μην τη λαμβάνετε καθόλου υπόψη σας. Γιατί, ακούστε λίγο, το ΚΑΣ σε κάθε περίπτωση ξεκινάει πρωτίστως από τους πειθαρχικούς κανόνες είτε της κάθε ομοσπονδίας, από εκεί ξεκινάμε. Μετέπειτα πηγαίνει σε διατάξεις που έχουν σχέση με την FIFA, την UEFA, μπορεί να επισέλθει ακόμα και σε ένα εθνικό δίκαιο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει και αυτό. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο τρόπο, αλλά να διαγνώσει την ουσιαστική αλήθεια μιας διαφοράς. Το δεύτερο που κάνει είναι ότι θέλει όχι να καταστρέψει ποδοσφαιρικές ομάδες, προσέξτε, είναι πολύ βασικό αυτό, και γι' αυτό τις περισσότερες φορές, όπως θα δείτε,
οι ποινές καταλήγουν σε πρόστιμο και λιγότερο σε αφαιρέσεις βαθμών. Πρέπει να γίνει αντιληπτό λοιπόν ότι στο πλαίσιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, στο αυτοδιοίκητο του παγκόσμιου αλλά και του εθνικού ποδοσφαίρου του δικού μας, ο σκοπός είναι να προστατεύονται οι ομάδες, να μην τιμωρούνται, να βεβαίως να νουθετούνται αν θέλετε, ώστε αν υπάρχει κάποια παρατυπία να συμμορφωθούν, αλλά δεν πάνε σε αυτήν την ακραία λύση αφαιρώ 7 βαθμούς ή 10 βαθμούς κτλ. Αυτά είναι παραλογισμοί. Αυτά είναι παραλογισμοί. Πρέπει να αντιληφθούν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι εμφανίζονται ως γνώστες και τελικά για μένα είναι άσχετοι, ότι η φιλοσοφία της ύπαρξης των επιτροπών φτάνοντας μέχρι το ΚΑΣ είναι να κρίνουμε ένα ουσιαστικό ζήτημα, να δούμε αν πράγματι υπάρχει το υπόβαθρο, αν πράγματι να τιμωρήσουμε κάποιον και να το τιμωρήσουμε με μια την φιλοσοφία που εφαρμόζεται γενικώς. Ότι δεν πάμε να καταστρέψουμε ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, πάμε να συμμορφώσουμε τις εταιρείες όταν υπάρχει κάποιο θέμα. Σωστά. Στην Εφέσεων τώρα που θα πάμε, με ποιο κανονιστικό πλαίσιο θα δικαστεί ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη? Πάνω με ποιο, δηλαδή, πριν ξέραμε, λέγαμε το άρθρο τάδε κτλ. Τώρα με ποιο πάμε? Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα θέμα. Και αυτό βέβαια θα το διαγνώσουν, εγώ έχω διαμορφώσει την άποψή μου, δεν θα σας την πω. Όμως από εκεί και πέρα η Επιτροπή Εφέσεων σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισέλθει στην ουσία του πράγματος, να διαπιστώσει αν υπάρχει πολυδιοκτησία, να διαπιστώσει αν πράγματι υπάρχει αυτό το οποίο υπάρχει και ένα βασικό σημείο που λένε κυριαρχική επιτροπή, επιρροή. Άλλη μεγάλη νομική αηδία που έχει εκφραστεί από μερικούς που μπορώ να τους κάνω οποιαδήποτε ανάλυση αν θέλουν για το τι υπάρχει και αν είναι αυτό κυριαρχική επιρροή και να τους αποδείξω ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες μορφές κυριαρχικής επιτροπής τις οποίες κανένας δεν αναφέρεται. Εν πάση περιπτώσει όμως μπορεί να το εξετάσει και ανάλογα να επιβάλλει ποινές. Προσέξτε, για μένα αυτό που έγινε με την νομοθετική ρύθμιση που μεσολάβησε έτσι, και βάσει αυτού η ποινή κυμαίνεται από 5 ή ως 10 βαθμούς κτλ. Είναι μια εντελώς άστοχη νομοθετική ρύθμιση, επιτρέψτε μου. Εντελώς. Η διάταξη αυτή που έπρεπε να εφαρμοστεί της εξ αρχής με τη διάγνωση του προβλήματος ήταν ή υποβιβασμός ή αθώωση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια της χαλιμάς. Έτσι. Για να μιλάμε νομικά και για όσους ξέρουν, για όσους δεν ξέρουν δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν υπάρχει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, δεν μπορεί να επηρεάσει την κρίση. Ήταν μια, αν θέλετε, κρατική παρέμβαση για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, όταν ξεκινάει η υπόθεση, υπάρχει μια ποινή. Αν υπάρχει πολυδιοκτησία και πρέπει να επιβληθεί μια ποινή, είναι υποβιβασμός, καμία άλλη. Ή αθώωση. Τέλος. Μάλιστα. Αυτά τα οποία έγιναν μεταγενέστερα, καταρχήν είναι διατάξεις που για να έχουν το χαρακτήρα της πειθαρχικής κύρωσης πρέπει να γίνουν εσωτερικό δίκαιο. Και να γίνουν εσωτερικό ποδοσφαιρικό δίκαιο. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Επομένως έχουμε ένα ζητηματάκι, αλλά σας λέω ότι όλα αυτά τα οποία γίνανε στην πορεία είναι πρωτοφανή από ανθρώπους οι οποίοι και άσχετοι είναι, λυπάμαι που το λέω, και πολύ εύκολα θα μπορούσαν να τα ξεπεράσουν κάνοντας τι. Μία απλή διάταξη, ακούστε τη λίγο και να σας το πω, νομοτεχνικά. Γιατί υπήρξα μέλος της Νομοτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Αθλητισμού και σας λέω, και η διάταξη αυτή περί τροποποίησης που αφορά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα μπορούσε να λέει ότι η αρμοδιότητα της κρίσης στο θέμα της πολυδιοκτησίας ανήκει κατά το διαγνωστικό μέρος στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά κάθε ποινή που αφορά την παραβατικότητα, σας το λέω έτσι πολύ γρήγορα σε δύο γραμμές, είναι της αρμοδιότητας των πειθαρχικών οργάνων πρώτου και δεύτερου βαθμού και τελικά τρίτου του ΚΑΣ και μόνο σε αυτούς. Τελείωσε. Αυτό γίνεται εσωτερικό δίκαιο στον ΚΑΠ, στον πειθαρχικό κώδικα και τελειώνεις. Δυστυχώς ούτε αυτά μπορούν να κάνουν. Οι όποιοι ανήκαν υπάρχουν σε αυτό το ποδοσφαιρικό χώρο και είναι πολλοί. Εγώ θα πω, κύριε Σμιγορίδη. Το είπα τώρα. Ναι. Εγώ θα πω ότι. Κανονιστικά, νομοθετικά. Επιτροπή που έχει πολιτικό προϊστάμενο ασφαλώς δεν μπορεί να είναι και ανεξάρτητη. Και θα πω και εγώ, προσωπική μου άποψη, δεν μπορεί να έχει κουμπάρους μέσα και μπατζανάκηδες, γιατί αυτομάτως δεν έχει κύρος. Εντάξει, να μην πιάσουμε το θέμα της Επιτροπής, γιατί αυτά που γίνανε και οι λαβές που δώσαν και τα μέλη της, μιλάμε, γράφουμε βιβλίο, θα μιλάμε 5 ώρες. Ας τα αφήσουμε λίγο απ' έξω. Νομίζω το ΚΑΣ έδωσε την καλύτερη απάντηση. Δύο ερωτησούλες για να μην σε καθυστερούμε άλλο. Αυτό που γράφει το ΚΑΣ, ότι η έκθεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα διοικητικά όργανα της ΕΠΟ ως εναρκτήρια βάση, τι ακριβώς σημαίνει? Δεν άκουσα τι είπατε. Αυτό που αναφέρει το ΚΑΣ, ότι η έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα διοικητικά όργανα της ΕΠΟ ως εναρκτήρια βάση. Εννοεί αυτό το πράγμα, ουσιαστικά πάει στην έννοια της δεσμευτικότητας. Ότι δεν είναι δεσμευτική δηλαδή. Μα
Μα είναι προφανές ότι δεν μπορεί να είναι δεσμευτική. Το είπα εγώ μόνο. Δεν το είπε ο κύριος Γεραπετρίδης, το είπε ο πρωθυπουργός της χώρας. Δηλαδή τι είναι, λέμε κάτι καινούργιο εμείς. Είναι δυνατόν να γνωμοδοτεί κάποιος και η γνωμοδότηση να γίνεται δεσμευτική χωρίς να υπάρχει κρίση δικαστηρίου? Σας έχω πει και άλλη φορά. Είναι απλά πράγματα και κάποια στιγμή πρέπει να χρησιμοποιούμε την κοινή. Το αν είναι δεσμευτική όμως ή όχι, δεν είναι και αυτό κρίση δικαστηρίου? Δηλαδή ένας δικαστής μπορεί να το θεωρήσει δεσμευτικό, ένας άλλος όχι. Ναι, προφανώς, αλλά σε αυτή την περίπτωση και σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί δεσμευτική μια εισήγηση, μια γνωμοδότηση μιας επιτροπής. Εκεί όμως είναι, γιατί όπως είδατε τη θεωρήσανε. Γιατί αν ήταν δεσμευτική, το επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά να το ακούσουμε, γιατί υπάρχει πάντοτε η κοινή νομική λογική. Ναι. Εάν ήταν δεσμευτική, δεν χρειαζόταν να γίνει καμία απολύτως ακροαματική διαδικασία ούτε στη Super League ούτε στην Επιτροπή Εφέσεων. Το πόρισμα της Επιτροπής, την γνωμοδότηση, θα πήγαινε κατευθείαν στο, διαδικαστικά, θα πήγαινε, σας το λέω όπως έπρεπε να γίνει. Αν ήταν δεσμευτική, όπως λένε. Πήγαινε στον αθλητικό δικαστή και ο αθλητικός δικαστής θα επέβαλε τις ποινές χωρίς να ακούσει κανέναν. Ποιες ποινές? Ποιες ποινές, αφού δεν υπάρχει? Αφού δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, μας λέτε, χωρίς την ΕΕ. Πώς θα γίνει? Άλλο σας λέω. Ναι. Αν ήταν δεσμευτική, όπως ναι. λένε, δεν θα χρειαζόταν. Θα βγαίνει απευθείας, λέτε. Θα έλεγε η ΕΕ μείον 7. Θα έλεγε η ΕΕ υποβιβασμός. Θα έλεγε η ΕΕ κάτι. Και ο αθλητικός δικαστής, αν λέμε, έφτανε εκεί. Εφόσον ήταν δεσμευτική, δεν θα χρειαζόταν να καλέσει τους εμπλεκόμενους να κάνει ακροματικές διαδικασίες ορών για να καταλήξει σε το συμπέρασμα ότι είναι δεσμευτική. Δεν μπορεί. Δεν χρειάζεται. Καταλάβετε το. Εγώ νομίζω, κύριε Σημειοφορίδη, σου λέει κάτσε να πούμε ότι είναι δεσμευτική, να μην πάρουμε εμείς την ευθύνη. Παιδιά, τι να κάνουμε, αυτό μου έστειλε η Επιτροπή. Δεν μπορούσα. Εντάξει. Είναι και λύσεις εύκολες καμιά φορά. Θεωρείτε, κύριε Σημειοφορίδη, θεωρείτε δικαιολογημένη και επιβεβλημένη την παρέτηση των δύο εφετών, του κύριου Φιλόπουλου και του κύριου Βριώνη? Των πραγμάτων, δεν θα καταλογίσουμε κάποιο δόλο στους ανθρώπους, έτσι για όνομα του Θεού, είναι δικαστές, εγώ έχω δικάσει αρκετές φορές μαζί τους, στην Επιτροπή της συγκεκριμένη, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε μία απόφαση του Ανωτάτου Διαιτητικού Δικαστηρίου του ΚΑΣ, η οποία ουσιαστικά θέτει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και το νομικό αυτό ζήτημα αντανακλά στην απόφαση των συγκεκριμένων, είναι λογικό ότι υπάρχει ένα θέμα. Και από μόνοι τους, δηλαδή, έτσι, οι διεκαστές αυτοί, εννοείται, πλην του κυρίου Βόκα, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος μειοψήφισε, δεν είναι δυνατόν, έτσι, γιατί έχουν μια άποψη και η άποψή τους αυτή τελικώς καταρρύπτεται από ανώτερο δικαστήριο. Είναι, να σας πω κάτι όμως. Δηλαδή, κάθε φορά που ο Άριος Πάγος στην Ελλάδα θα βγάζει μια απόφαση και θα αναιρεί το εφετείο, θα παρετούν οι δικαστές από τα εφετεία? Ναι, δεν είναι όμως. Γιατί ο ποδοσφαιρικός χώρος, είπαμε, μην το ξεχνάτε, πρέπει να το τονίζω πάντοτε. Ναι. Ο ποδοσφαιρικός χώρος, η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, αν θέλετε, έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Αφήστε τα, κύριε Σημειοφορίδη, η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι, τέλος πάντων. Εγώ θέλω καλύτερα τον Άγιο, γιατί δικάζω 35 χρόνια. Έτσι, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω, γιατί ξέρετε, έχετε δει. Κύριε Σημειοφορίδη. Χρησιμοποιώ την ορολογία. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Είναι κάτι ξεχωριστό, είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Με ιδιαιτερότητες, ακριβώς γιατί, επαναλαμβάνω, πρέπει να προστατεύεται αυτό που λέμε αυτοδιοίκητο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αν θέλετε και το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου, και γι' αυτό είδατε με τη νομοθετική ρύθμιση τελευταία, όλες οι εκλογές των ενώσεων και των ομοσπονδιών στην Ελλάδα θα γίνουν με βάση τις καινούριες διατάξεις του νόμου πλην του ποδοσφαίρου. Τι λέει αυτό? Και εκεί όμως υπήρχε κάτι, το Ειρηνοδικείο έβγαλε κάτι ότι δεν μπορούν, το καταστατικό, η αλλαγή καταστατικού, κάτι τέτοιο δεν έγινε πρόσφατα. Μιλάω για την νομοθετική πρόβλεψη και την τελευταία τροποποίηση που έγινε, όπου όλες οι ομοσπονδίες θα κάνουν εκλογές με τις διατάξεις τις καινούργιες πλην του ποδοσφαίρου. Είναι εντάξει. Υπάρχει αυτοδιοίκητο, ναι, όντως. Κάτι τελευταίο. Είναι λοιπόν μια ιδιαιτερότητα, γιατί δεν τολμά κανείς να αντισταθεί και να αντιτεθεί που τη FIFA, η οποία έχει τεράστια δύναμη, είναι ένα κράτος εν κράτη και ξέρει ότι κάθε προσβολή των όποιων δικαιωμάτων έχει και των οδηγιών τις οποίες δίνει στις εθνικές ομοσπονδίες όπως η ΕΠΟ, τις υπερασπίζεται και φτάνει μέχρι την υπόθεση Μποσμάν, που την πήρε την υπόθεση και την πάλεψε μέχρι εκεί. Εν πάση περιπτώσει όμως κέρδισε ο Μποσμάν τότε, και, ή ο Μπόσμαν όπως το λέμε μερικοί, Μποσμάν είναι κανονικά. Και κέρδισε την υπόθεση όπως πάνε, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας όμως του Ποδοσφαίρου, στην οποία ήμουνα και εγώ και ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε στην κρίκα της υπόθεσης. Λοιπόν,
τα κυνηγώ διότι δεν θέλουν να χάσουν τα κεκτημένα. Τα κεκτημένα λοιπόν είναι η FIFA θέλει να τα προστατεύσει με κάθε τρόπο και γι' αυτό υπάρχουν ιδιαιτερότητες και στο πειθαρχικό δίκαιο που είναι ξεχωριστές από άλλες περιπτώσεις. Κάτι τελευταίο, κ. Σμεφορίδη, νομίζω είναι και ουσιαστικό. Παρατήθηκε ο Φιλόπουλος, παρατήθηκε και ο κ. Βριώνης. Προκύπτει πως τα δύο μέλη της Επιτροπής Εφέσεων που κλήθηκαν να τους αγκαταστήσουν, η κυρία Χαρέκλη Ελιοπούλου και ο κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, αρνήθηκαν να αντικαταστήσουν τους δύο που παρατήθηκαν. Πού να μπλέξουμε, σου λέει οι άνθρωποι τώρα. Υπάρχουν, πώς είναι η αναπληρωματική, έχουμε ενδεκάδα, έχουμε πεντάδα, τι γίνεται από εδώ και πέρα, επί της ουσίας. Υπάρχουν, αν βγάλουμε τους δύο παρατήθηκαν, μένουν άλλοι τρεις, αδυναπατώμε, τρία μέλη της Επιτροπής. Έτσι. Οι δύο όμως αρνούνται, λέει. Μπορούν να αρνηθούν. Δηλαδή αυτή την υπόθεση την παίρνω, αυτή δεν την παίρνω. Είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Κοιτάξτε τώρα, δημιουργείται ένα ζήτημα διότι δεν ξέρω ποιοι σε εισαγωγικά θα τολμήσουν να δικάσουν αυτή την υπόθεση. Κύριε Σημεφορίδη μου, μαλώνει ο Ιβάν με το Μαρινάκι. Πού να πάει ο καημένος ο δικαστής τώρα να βάλει όχι το κεφάλι του. Δεν δικαστής είναι. Πώς να πάει. Βλέπει. Αν είναι καημένος να πάει σπίτι. Ρώτα τον κύριο Σημεφορίδη, βλέπει ο ένας μίντια, ο άλλος μίντια, επιχειρηματίες, αυτά χαμός, δημοσιογράφοι. Δεν είναι εύκολο, Στέργιο μου. Είναι δύσκολο για να είμαστε και ρεαλιστές και να λέμε την αλήθεια. Είναι ένα πρόβλημα για οποιοδήποτε, διότι δημιουργείται ένα ζήτημα. Το ποδόσφαιρο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την απίστευτη δημοσιότητα. Και επειδή υπάρχουν, συγκρούονται μεγάλοι και τρανοί και χιλιάδες εκατομμύρια κόσμο από πίσω, αντιλαμβάνεις ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Μερικοί κάνουν κρίσεις, όλοι μας κάνουμε κρίσεις εύκολες, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο για ένα δικαστή. Και αντιλαμβάνεστε και δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Μήπως υπάρξουν και άλλες παρενέργειες. Ναι. Μήπως ακόμα και οι διοικήσεις των φετίων και των πρωτοδικείων οδηγηθούν σε άλλες αποφάσεις. Δεν ξέρω. Τώρα πάντως πώς προβλέπετε να καλυφθεί. Οι δύο φύγανε, παραιτηθήκαν. Οι άλλοι δύο αρνούνται. Έχει μείνει ο κύριος Βάκος. Πώς καλύπτονται οι θέσεις σε τέτοια περίπτωση κολλήματος, να το πω έτσι πολύ απλά. Καταρχήν, αν μπορούν να κάνουν από τον κατάλογο τον αρχικό όπου είχαν οριστεί, μάλλον επιλεγή, ναι, από τον πρώτο αρχικό κατάλογο, γιατί ξέρετε πάντοτε είτε το εφετείο είτε το πρωτοδικείο στέλνουν ένα κατάλογο και από εκεί επιλέγει έπο τα πρόσωπα, έτσι, για να ξέρουν τη διαδικασία. Ναι. Αν λοιπόν από εκείνον τον αρχικό κατάλογο μπορεί έπο να επιλέξει, ίσως κάπως έτσι πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Να επιλέξουν από εκείνον τον κατάλογο άλλους δύο νέους δικαστές. Από τον αρχικό που ήταν πριν από, γιατί η θητεία των μελών συνοδεύει και είναι, συνοδεύει τη θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ, του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή. Μάλιστα. Οπότε ίσως από εκεί τον κατάλογο ή αν χρειαστεί να υποβάλουν νέο ερώτημα, μάλλον νέο αίτημα προς το στο εφετείο. Ακριβώς για να ορίσει καινούργιους. Ωραία. Ωραία πράγματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σμεφορίδη. Ήσασταν κατά το πιστικότατος. Καλό μεσημέρι να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.